Στην κορυφή του πρώτου ομίλου της Pre-League Ανδρών παρέμεινε η Καλάματα 80 μετά το εύκολο 3-0 κόντρα στον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Είχαμε πάρα πολύ καλό ρυθμό και έτσι καταφέραμε να κερδίσουμε σε μια δύσκολη έδρα που ευελπιστούμε οι αντίπαλοι μας να δυσκολευτούν, ώστε να είναι μια σημαντική νίκη. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας και προχωράμε. Παίξαμε καλά, δεν δώσαμε κανένα δικαίωμα στον αντίπαλο να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει έστω και ένα σετ. Καθαρά επαγγελματική νίκη 0-3. Με βαθμολογικό προβάδισμα 5 πόντων από την έτερη διεκδικήτρια της πρωτιάς στον πρώτο όμιλο της Pre-League Ανδρών, αυτό το Σάββατο η Καλαμάτα 80 υποδέχεται στο κλειστό της παραλίας τον Κέρκη με στόχο να πάρει τη ρεβάνς της τρίτης αγωνιστικής. Το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε με τον Κέρκη ήταν μέσα στην έδρα του, ήταν αναγνωριστικό. Τώρα πλέον έχουμε δει τη συγκεκριμένη ομάδα, πώς κινείται, τον τρόπο παιχνιδιού της κτλ. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Είναι δύο τελείως ξεχωριστές διαδικασίες. Θέλουμε να κερδίσουμε για να κρατήσουμε το αίτητο στην έδρα μας. Δεν έχει σχέση ο αντίπαλος τόσο. Έχει σχέση το ότι εδώ πέρα είναι μια περιοχή που δεν θέλουμε να έρθει κανένας να μας κερδίσει. Έχουν δείξει καλά στοιχεία. Το Σάββατο με το καλό θα προσπαθήσουμε αυτό που κάνουμε από την αρχή της χρονιάς, να κερδίσουμε όλα τα μάτς καθαρά, ώστε μετά τις γιορτές να ξεκινήσουν τα πιο κρίσιμα μάτς. Για τα στοιχεία που κάνουν την Καλαμάτα 80 να ξεχωρίζει φέτος, μιλά ο διεθνής πετοσφαιριστής Νίκος Παλέντζας. Το μπλοκ άμυνα για μένα είναι νομίζω ανάλογα το κάθε μάτς, στο κάθε μάτς το τι μπορούμε να αντιδράσουμε και σε τι χρονικό διάστημα μπορούμε να ψυχολογίζουμε τον αντίπαλο, ώστε έτσι κατευθείαν μέσα στο μάτς να είμαστε ευέλικτοι και να μπορέσουμε να επιτεθούμε πάνω στο αδύναμο του σημείου. Σε μια ακόμη δύσκολη αποστολή, ο κόσμος θα αποτελέσει τον 7ο παίκτη, τον οποίο ο Γιάννης Κατσιαφλάκας καλεί στο γήπεδο να δώσει σε όλους την όθηση που χρειάζεται για να πάνε ακόμη πιο μακριά. Θεωρώ θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει ένταση, θα έχει καλό ρυθμό και γενικά πιστεύω ότι όποιος έρθει να δει αυτό το παιχνίδι θα ευχαριστηθεί πραγματικά το βόλεϊ. Είναι ένα παιχνίδι που το περιμένουμε πώς και πώς. Θέλουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο να μας στηρίξει, να μας βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Δεν έχουμε κανένα παράπονο μέχρι στιγμής. Ο κόσμος έρχεται, μας βοηθάει. Νιώθουμε αυτή τον παλμό από την κερκίδα. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτό, αν γίνεται και σε μεγαλύτερο βαθμό, πραγματικά να έχουμε τον κόσμο δίπλα μας. Είναι και για την πόλη κάτι πολύ καλό και θα μας βοηθήσει να πετύχουμε και το στόχο μας εν τέλει. Θα είναι αυτό που λέμε το κλεισέ ο 7ος παίχτης μας.